Δύο ισχυρές σεισμικές δονήσεις, 5,1 και 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ταρακούνησαν με διαφορά λίγων ωρών την Λέσβο τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, σύμφωνα με τις επίσημες μετρήσεις του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου. Και οι δύο σεισμοί έγιναν αισθητοί από τους κατοίκους του νησιού, χωρίς όμως να υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς ή υλικές ζημιές. Η πρώτη δόνηση των 5,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 4 παρατέταρτο τα ξημερώματα, ενώ ακολούθησε στις 8:20 το πλήγμα των 4,8 βαθμών. Το επίκεντρο των δύο σεισμών εντοπίζεται στην υποθαλάσσια περιοχή νότια του νησιού, λίγα χιλιόμετρα νότια του Πλωμαρίου και περίπου 244 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Αθήνας. Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 29 με 30 χιλιόμετρα κάτω από την επιφάνεια του βυθού. Σημειώνεται πως αργά το βράδυ της Παρασκευής, στις 11:15 περίπου, είχε καταγραφεί σεισμός 4,1 βαθμών ανοιχτά της γειτονικής Χίου. Πρόκειται για μια σεισμική δραστηριότητα στο νότιο άκρο της Λέσβου και συγκεκριμένα και ειδικότερα 4 χιλιόμετρα από την Καλονή, νότια της Καλονής στον υποθαλάσσιο χώρο. Είναι μια γνωστή επικεντρική περιοχή στην οποία εκδηλώθηκαν και μικρότερες δονήσεις από το πρωί που είχε εκδηλωθεί η πρώτη μεγάλη δόνηση. Έχουμε να κάνουμε μια σεισμική ακολουθία η οποία θεωρώ ότι εκτελείται σε πολύ σωμαλά. Δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Παρ' όλα αυτά παρακολουθούμε την όλη εξέλιξη του φαινομένου. Και το Εθνικό Δίκτυο αλλά και τα υπόλοιπα Ινστιτούτα και ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας παρακολουθούν την εξέλιξη της σεισμικότητας και συνιστώ να μην υπάρχει καμία απολύτως ευκαιρία. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ, εξελίσσονται πάρα πολύ ομαλά, συνεπώς δεν δικαιολογείται καμία ανησυχία. Εγώ θεωρώ ότι βρίσκεται στη διαδικασία εκτόνωσης. Από εκεί και πέρα βέβαια κάθε περιοχή έχει τα δικά της χαρακτηριστικά, τα οποία φαίνονται στην πορεία του φαινομένου. Πάντως συνολικά πιστεύω εγώ ότι δεν υπάρχει και θέμα ανησυχίας. Η δραστηριότητα ως ένα πολύ μεγάλο βαθμό εξελίσσεται ομαλά. Ναι, στη Λίμνο ήταν τελείως διαφορετικό το γεγονός. Ήταν σε τελείως διαφορετικό γεωτεκτονικό περιβάλλον. Συνεπώς δεν υπάρχει θέμα συσχέτισης μεταξύ των δύο γεγονότων. Ο κόσμος δεν θα πρέπει να ανησυχεί. Είμαστε σε καλή πορεία. Συνεπώς δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας, πιστεύω.